Οι δυνάμεις της Κίνας είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να πλήξουν την Ταϊβάν. Αυτό ανακοινώθηκε επίσημα αφού οι Ηνωμένε Πολιτείε επιβεβαίωσαν στοιχεία ότι από δεκάδες έως αρκετές εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες θα μπορούσαν να σταθμεύσουν στην Ταϊβάν. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το δικαίωμα να προβεί σε προληπτική επίθεση στην Ταϊβάν σας είχα προσφάτως ρεπορτάζ και ότι είναι ήδη απασχολημένη με την πλήρη ετοιμότητα των δυναμεών της αυτή την κατάσταση. Συγκεκριμένα γράφουν. Η αποστολή στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ στην Ταϊβάν είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει επίση στρατιωτικό προσωπικό στο νησί στο παρελθόν, λόγω της ανάγκης παροχής εκπαίδευσης σε ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν, αλλά το έκανε αθόρυβα οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική προσπαθούν επί του παρόντο να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στην πυροτική Κίνα, δημοσιοποιώντα τέτοιε επιχειρήσει. Η Κίνα πρέπει να απαντήσει στις νέε προκλήσει των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερική, έτσι ώστε τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το νησί τη Ταϊβάν να αντιληφθούν πλήρω τη σοβαρότητα τη συμπεγνία του. Διαφορετικά, στο επόμενο στάδιο, το Αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να εμφανιστεί στο νησί της Ταϊβάν. Δημένο δημόσια μεστολή και ο αριθμό του μπορεί να αυξηθεί από δεκάδε, εκατοντάδες και περισσότερο, προκειμένου να σχηματιστούν και να υπάρξει μια de facto Αμερικανική φρουρά στο νησί. Θα του ενημερώσουμε ότι παίζουν με τη φωτιά για να προκαλέσουν πόλεμο και οι συνέπειε των πράξεών του είναι αφόρητε τόσο για τι ΗΠΑ όσο και για το νησί τη Ταϊβάν αναφέρεται αυτό στις Global Times βάση στρατιωτικών πηγών της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα σχεδόν 150 αεροπλάνα πολεμικής αεροπορίας PLA συμμετείχαν σε ασκήσεις επιθέσεων στην Ταϊβάν, οι προθέσεις του Πεκίνου να επιτεθούν στο νησί είναι κάτι παραπάνω από σοβαρές. Και αν λάβουμε υπόψη μας επίσης ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι σταθμευμένος εκεί. Η Ταϊβάν δεν έχει πραγματική προστασία. Τα συστήματα αεράμινας που αναπτύσσονται εδώ θα παρασυρθούν από την πολεμική αεροπορία σε λίγα λεπτά. Ταυτόχρονα το Πεκίνο δεν θέλει και μια ένοπλη σύγκρουση μεγάλης κλίμακας στην περιοχή, τονίζει ειδικό. Για έγκαιρη Έγκυρη ενημέρωση, εγγραφείτε στα κανάλια, κοινοποιήστε τα βίντεο. Μόνο εδώ, η καθαρή αλήθεια. Πάση θυσία.